Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο πυροδοτήθηκε από την τελευταία Αριστοτρίτη. Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 ανέβηκε στο κανάλι μα ένα βίντεο, το οποίο τη θεματολογία πολύ εύστοχα επέλεξε η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, με τίτλο Άρνηση Αγάπης» άνθρωποι που αρνούνται να αγαπηθούν. Έχω πάρει αρκετά σχόλια και μηνύματα σε σχέση με αυτό το βίντεο και δύο παρακλήσεις για να κάνουμε ένα επόμενο βίντεο στο οποίο να σχολιάσουμε περαιτέρω τα ζητήματα που προέκυψαν. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω το σύνδεσμο για το βίντεο Άρνηση αγάπη, άνθρωποι που αρνούνται να αγαπηθούν, Αριστοτρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023. Εδώ να σα πω πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω τα ερωτήματά σα, ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα. Αν δεν έχετε ήδη πατήσει εγγραφή στο κανάλι και το επιθυμείτε, να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο που είναι συνήθως καθημερινό στις 5. Και επίσης, αν σας αρέσουν τα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like και να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Αρχικά έχω ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο το οποίο λέει «Πολύ όμορφα τα εξηγείτε. Εγώ έχω μια πορεία. Μονίμως οι γυναίκες δέχονται αυτή την άρνηση, την άρνηση αγάπης από τους άνδρες. Είναι η γυναίκα που γράφει. Άνδρες ευνουχισμένοι, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν και δεν παραδέχονται τα θέματα, τραύματα που έχουν για να τα γιατρέψουν. Όταν λέει άνδρες ευνουχισμένοι, φαντάζομαι το εννοεί μεταφορικά και εννοεί ότι είναι συναισθηματικά ευνουχισμένοι. Ο κυριολεκτικός είναι μια βάρβαρη πράξη, η οποία γινόταν σε παλαιότερες εποχές κάτω από άλλες συνθήκες, όπου ο ιδιοκτήτη ενός ανθρώπου δούλου, ε, για τους δικούς του λόγους επέλεγε να αφαιρέσει τους όρχες από τον άνδρα, να γίνει ευνούχος, ούτως ώστε να έχει λιγότερες ορμές και καθόλου σεξουαλικές ορμές, για να μην είναι επιθετικός και να μην πειράζει τις γυναίκες του αφέντη. Η ευνούχη ήταν στα χαρέμια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για παράδειγμα είχαν άνδρες ευνουχισμένους. Και ο ευνουχισμός είναι η πράξη που γίνεται στις μέρες μας στα αρσενικά ζώα συντροφιάς προκειμένου να τα στηρώσουν. Γιατί χειρουργική αφαίρεση των όρχιων. Εδώ η γυναίκα που λέει άντρες ευνουχισμένοι δεν μπορώ να μόνο με ασφάλεια να υποθέσω ότι εννοεί μεταφορικά και ίσως εννοεί τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα αγόρια και μεγαλώνουν οι άνδρες στις οικογένειες, που του στερεί από την συναισθηματική νοημοσύνη, από τη δυνατότητα να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να τα μοιράζονται με τους άλλους ανθρώπους και να καλλιεργούν την αυτεπίγνωση, την αυτογνωσία και τη θεραπεία στην ουσία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τα τραύματα του και τα θέματα του και θέλει να τα αλλάξει. Άρα αυτή η φίλη λέει ότι έχει μια πορεία ότι μονίμως οι γυναίκες δέχονται αυτή την άρνηση από τους άνδρες. Εγώ διαφωνώ με αυτή την απόλυτη τοποθέτηση ότι μονίμως οι άνδρες αρνούνται την αγάπη και μονίμως οι γυναίκες υποδέχονται την αγάπη. Μπορώ να πω με ασφάλεια, ούσα ειδικό ψυχικής υγείας και εργαζόμενοι για πάνω από δύο δεκαετίες με ανθρώπους ενήλικες και με ζευγάρια ότι έχω παρατηρήσει και σε γυναίκες την άρνηση αγάπης, την άρνηση να αγαπηθούν και γενικότερα την αποφευκτικότητα. Η φίλη όμω προφανώ μιλάει με βάση τι προσωπικέ τη εμπειρίε ότι έχει συναντήσει μέχρι τώρα περιστάσει, περιστατικά, περιπτώσει στι οποίε ο άντρα αρνείται την αγάπη. Και καταστρέφουν συναισθηματικά γυναίκε οι οποίε ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν του άλλου που δεν πάνε να πάρουν βοήθεια και καταλήγουν να χωρίζουν. Πολύ λίγοι οι άνδρες με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση πολλοί χωρισμοί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγες και οι γυναίκες με αυτογνωσία και συνέστηση και ότι ενώ παλιότερα υπήρχε η εντύπωση, η εντύπωση ότι κυρίως οι άνδρες είναι ναρκισιστές σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστρες. Και όπως έχουμε πει και σε πρόσφατα βίντεο γυναίκες ναρκισίστρες μπορεί να είναι πολύ πιο ύπουλε και κακοήθεις από άνδρες ναρκισιστές εξακολουθούν να είναι πιο ψηλά τα ποσοστά των ανδρών με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα. Δυστυχώ όμω, αυξάνεται γενικά ο αριθμό των ανθρώπων με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα και ειδικότερα και ο αριθμό των γυναικών. Είναι καλή ιδέα να μην έχουμε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει και να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο όπω είναι. Δηλαδή, αν συναντούμε έναν άνθρωπο με αρκιστικό στυλ προσωπικότητα, να το βλέπουμε και να μην το παραβλέπουμε επειδή είναι γυναίκα και να πούμε Α, οι γυναίκε δεν είναι ναρκιστικέ, οπότε δεν είναι. Και ούτω καθεξή. Λέει φίλοι, πολύ λίγοι άνδρε με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση. Άρα, να γνωρίζει κι εσύ πω υπάρχουν άνδρε με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση, γιατί όντω υπάρχουν. Και έχουμε και στο κανάλι μα εδώ εξαιρετικέ ποιότητε ανδρών με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση. Πολλοί χωρισμοί, λέει. Προσωπικό ψυχολόγο δεν θεωρώ πω οι χωρισμοί έχουν να κάνουν μόνο με τι συμπεριφορέ των ανδρών, αλλά και με τι συμπεριφορέ των γυναικών. Και δεν είναι καλή ιδέα να βρίσκουμε το ένα φύλλο ότι είναι υπέτειο για του χωρισμού και το άλλο όχι. Το θέμα είναι πώ πείθει εντό εισαγωγικών έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει και να γιατρευτεί. Και μιλάω πρώτα για του γονεί που μεγαλώνουν παιδιά τέτοια. Από αυτό πάσχει η κοινωνία μα. Συμφωνώ με την διατύπωση και τη διαπίστωση της κυρίας ότι ως κοινωνία έχουμε θέμα, ότι το θέμα είναι ηθικό και πνευματικό στο επίπεδο της κοινωνίας και ότι χρειάζεται όλοι μας να αφυπνιστούμε πνευματικά και να αναγνωρίσουμε ότι ο δρόμος που έχουμε πάρει δεν μας οδηγεί στην ευδαιμονία. Δεν μας οδηγεί σε αυτό που λέμε λαϊκιστή ευτυχία. Ε, στο βίντεο το αρχικό που σας λέω ο σύνδεσμος του αρχικού βίντεο υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο άρνηση αγάπης, άνθρωποι που αρνούνται να αγαπηθούν λέει κατηγορηματικά η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου ότι δεν μπορούμε εμείς να γιατρέψουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρνείται την αγάπη και δεν μπορεί να αγαπηθεί ότι είναι μάτιος κόπος, μάτιος πόνος να προσπαθούμε με την αγάπη μας να εμπνεύσουμε στην ουσία πνευματικότητα σε έναν άνθρωπο που δεν την επιλέγει. Η πνευματικότητα με την έννοια της σκληρής δουλειάς για αλλαγή είναι κάτι το οποίο μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει και μόνο όταν το επιλέξει με κίνητρο να καλυτερεύσει τη δική του ζωή, να το κάνει γιατί το πιστεύει, μπορεί να το επιτύχει. Ακόμη και αν κάποιος πει εγώ θα αλλάξω για σένα, το πιο πιθανό είναι να γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η προσπάθεια για αλλαγή. Πάμε τώρα στη δεύτερη, στο δεύτερο ερώτημα. Είναι μια φίλη η οποία βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή, άρα μπορεί να μου αποστέλει email. Όσοι βρίσκεστε στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, μπορείτε να μου αποστέλνετε email για βίντεο. Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, λέει: Καλησπέρα, Θέκλα. Σκεφτόμουν με βάση το βίντεο που κάνατε με την Αριστονίκη, άρνηση αγάπη, άνθρωποι που αρνούνται να αγαπηθούν. Γίνεται κάποιο να έχει φόβο αγάπη και παράλληλα να στηρίζει τη σύντροφό του συναισθηματικά και οικονομικά γιατί και η οικονομική στήριξη αγάπη δείχνει. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συναισθηματικά αγράμματοι, δεν έχουν συναισθηματικό γραμματισμό, χρησιμοποιούν την οικονομική στήριξη ως ένα μέσο για να δείξουν αγάπη. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τη χρησιμοποιούν και ως ένα εργαλείο για να σκλαβώσουν εντός εισαγωγικών τους άλλους. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό το επειδή σε αγαπώ, σε στηρίζω οικονομικά, που μπορεί να παρουσιάζεται ως εγώ σε αγαπώ και σε στηρίζω οικονομικά, ενώ στην πραγματικότητα να είναι εγώ θέλω να σε έχω δικό μου, να σε έχω δική μου, εγώ θέλω να σε σκλαβώσω, να είσαι υποχρεωμένη να παραμείνεις μαζί μου και γι' αυτό σου παρέχω οικονομική στήριξη. Μιλάω για έναν παλιό μου σύντροφο, με τον οποίο είμαστε μαζί αρκετά χρόνια. Αυτός συνεχώς, όταν ήταν να προχωρήσει πιο πέρα η σχέση μας, να δεσμευτούμε δηλαδή περισσότερο, να παντρευτούμε για παράδειγμα, συνεχώς παρουσίαζε εμπόδια. Για παράδειγμα, αμφισβητούσε την αγάπη μου και τα συναισθήματα μου. Έβρισκε αφορμές, όπως για παράδειγμα ότι είχε βρει στο κινητό μου κάποιες φωτογραφίες του προηγούμενου συντρόφου μου και μου έλεγε ότι για να τις κρατάω σημαίνει ότι έχω συναισθήματα. Και το έφερνε αυτό σε εμπόδιο για να προχωρήσει η σχέση μας παρακάτω. Ένα άλλο εμπόδιο που έφερνε ήταν ότι δεν είχε πάρει ακόμη διαζύγιο, γι' αυτό δεν μπορούσε να με παντρευτεί. Όταν τελικά πήρε το διαζύγιο, γιατί αυτή η σχέση κράτησε πάνω από δεκαετία, με κατηγορούσε ότι εγώ ήμουν δίπλα του για να περνάω καλά. Παρ' όλα αυτά και έμενε μαζί μου και συνεχώ βέβαια μου χτύπαγε την οικονομική βοήθεια που μου έδινε. Όταν ο άλλο σου χτυπάει την οικονομική βοήθεια που σου δίνει, εκεί σου αποδεικνύει ότι χρησιμοποιεί την οικονομική στήριξη για να σε σκλαβώσει και όχι ως ένας τρόπος έκφρασης της αγάπης του. Δεν ξέρω, λίγο μπερδευτικό, αμφισβητούσε πολύ ότι μπορεί κάποιος να τον αγαπάει. Γίνεται αυτό. Μια αμφισβήτηση απόρριψη και από την άλλη να δίνει και να μένει στη σχέση. Βεβαίως και γίνεται. Ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που πιστεύει ακράδαντα ότι δεν θα τον αγαπήσει κανένας, μπορεί να δίνει χρήματα για να αγαπηθεί, να αμφισβητεί την αγάπη του συντρόφου επειδή ακριβώ έχει κάνει την πράξη σκλαβώματο οικονομικού και παράλληλα να μην φεύγει κιόλας και από τη σχέση. Μεγάλο το βάθος του χάου που μπορεί να έχει στο μυαλό του ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ουσιαστική καλλιέργεια. Αυτό που έκανε ήταν αυτοκαταστροφικό και για τον ίδιο, αλλά και για τη μεταξύ μας σχέση. Συμφωνώ μαζί σου. Τα θυμήθηκα όλα αυτά όταν άκουσα το συγκεκριμένο vlog. Ότι η αγάπη φοβίζει το τραύμα. Με την πρώην γυναίκα του ήταν συνεχώ σε δικαστικέ διαμάχε με τα περιουσιακά. Είχε χάσει πολύ νωρί σε αυτοκινητικό δυστύχημα και τη μητέρα του και την αδερφή του. Μου έλεγε ότι είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του πριν πεθάνει η μητέρα του. Ο ίδιος ήταν μισογίνη, καθαρός μισογίνη. Άρα το γεγονός ότι έδειχνε μισογενιστική συμπεριφορά σε έκανε να αμφισβητής αν όντω είχε καλή σχέση με τη μητέρα του που είχε σκοτωθεί νωρί. Βέβαια τότε δεν μπορούσα να τα εξηγήσω με την ψυχοθεραπεία που έκανα. Μου έλεγαν στη ψυχοθεραπεία ότι είναι ανασφαλής και ότι δεν εμπιστεύεται ότι μια γυναίκα σαν εμένα μπορεί να τον αγαπήσει αληθινά. Δεν είναι απλή ανασφάλεια. Είναι ανικανότητα αγάπης και ανικανότητα σύνδεσης ακριβώς επειδή υπάρχει το υποκείμενο τραύμα, τα υποκείμενα τραύματα τα οποία κανείς ποτέ δεν άγγιξε. Νομίζω θα ήταν ωραία ιδέα ένα βίντεο με περισσότερες πληροφορίες γύρω από το θέμα «Η αγάπη φοβίζει το τραύμα». Πάντως είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι παιδεύονται από την άγνοια των τραυμάτων τους. Αυτός ο πρώην σύντροφο μου έκανε θεραπεία 10 χρόνια και εγώ μαζί του και δεν είχαμε ακούσει ποτέ για τραύμα το οποίο μπλοκάρει τη δημιουργία μιας σχέσης. Έχω κάποια ερωτήματα ακόμη, παρόλο που τελείωσε αυτή η σχέση, τα οποία ψάχνω να απαντηθούν. Γίνεται από τη μία σε θέλω από την άλλη σου βάζω πάγο και σε κρατάω σε απόσταση. Την άλλη σε στηρίζω και μετά σε κατακρίνω ότι είσαι μαζί μου για να περνάς καλά. Ναι, γίνεται. Αυτή είναι μια χαοτική συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά γεμάτη αντιφάσεις, η οποία δείχνει ακριβώς τον ανήσυχο εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου αυτού. Επίσης μου έλεγε σαν εμπόδιο σε άλλη φάση ότι του λέγανε τα παιδιά του τι θέλεις να παντρευτείς, έχεις εμάς. Ένιωθε ενοχέ γιατί αυτό χώρισε και έφυγε από το σπίτι, δεν ξέρω. Όταν του είπα να χωρίσουμε, δύο μήνε μετά μου ζήτησε να παντρευτούμε. Ήταν όμω πλέον αργά. Εγώ είχα προχωρήσει. Του τρελού ένα πράγμα. Και του έλεγα, αφού είσαι πεπισμένο ότι δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου και ότι σου παρουσιάζω ότι σε αγαπώ και είμαι μαζί σου για να περνάω καλά, γιατί συνεχίζει να είσαι μαζί μου. Για να δω που θα καταλήξουμε, μου έλεγε. Και είδαμε που καταλήξαμε. Κατέληξαν στο να χωρίσουν και αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζω ότι γίνεται γυναίκα αυτή, ε, έχουν μια κάποια επικοινωνία λόγω ενός σοβαρού ζητήματο υγείας που έχει αυτός ο πρώην σύντροφος τη, το οποίο το συγκλώνησε. Δεν έχει ζητήσει επανασύνδεση, απλώς μίλησαν ξανά ανθρώπινα. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Δυστυχώ, η ψυχολογία του τραύματος και η σαφής κλινική γνώση του πώς μπορούν παρελθόντα τραύματα, τα οποία δεν τα έχουμε ακόμη διαχειριστεί, να σαμποτάρουν την προσωπική μας ζωή και τη σχέση μας με τον εαυτό μας, παράλληλα με τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, είναι φρέσκια γνώση στο χώρο της ψυχολογίας. Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, μελετήθηκε, αναπτύχθηκε και μορφώθηκε σε κλινική οντότητα η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πολλά χρόνια αργότερα αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, όπου ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δεχθεί χρόνια κακοποίηση, χρόνια ψυχική αδιόρατη κακοποίηση, μπορεί να κυκλοφορεί κουβαλώντα πολλά αδιαχείριστα τραύματα, τα οποία να ξυπνάνε με ένα εκκλητικό γεγονό, με ένα trigger. Είτε με ένα βλέμμα, είτε με μια κουβέντα, είτε με ένα φόβο, ένα συνέστημα αυθόρμητο, παρορμητικό και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, αρκετοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές βαδίζουν πάνω στις παλιές γραμμές. Οι παλιές γραμμές, όταν εγώ είχα πάει να σπουδάσω ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1993, μα ε, μας μιλούσαν στα μαθήματα ψυχοπαθολογίας για την απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, την οποία μας έλεγαν ότι είναι μια διαταραχή που μπορεί να αναπτύξει κάποιος ο οποίος έχει βιώσει τραυματικές συνθήκε σε έναν πόλεμο, ο οποίος ήταν μάρτυρας α, 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 διαζώσει σε ένα φρικτό αυτοκινητικό δυστύχημα και κινδύνεψε ζωή του και είδε μπροστά στα μάτια του να σκοτώνονται να κινδυνεύουν οι ζωές άλλων ανθρώπων και γενικότερα μας έλεγαν ότι αυτή είναι μια διαταραχή η οποία δεν συμβαίνει στον καθημερινό άνθρωπο και είναι αλήθεια. Η διαταραχή μετατραυματικού στρε συμβαίνει σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από πολύ έντονα τραυματικά γεγονότα, το οποίο είναι εύκολο να τα αναγνωρίσουν και να τα αποτυπώσουν. Δηλαδή, ένα ο οποίο βρισκόταν σε ένα σπίτι που έπιασε φωτιά και κάηκαν δύο άνθρωποι και αυτό σώθηκε, ξέρει ότι έχω όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα και προβλήματα γιατί έχω βιώσει αυτό. Και στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε, όταν υπάρχει φλασιά, έρχεται ανάμνηση του γεγονότο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν flashbacks έχουν μνημονικέ αναδρομέ. Δηλαδή, εκεί στα καλά καθούμενα που κάθονται, που οδηγούν, που ξαπλώνουν, του έρχεται η εικόνα εκείνη του πολύ οδυνηρού γεγονότο. Ενώ οι άνθρωποι με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε δεν έχουν μνημονικέ φλασιέ, δεν έχουν αναμνήσει γεγονότων, αλλά έχουν αναμνήσει συναισθημάτων. Απορυθμίζονται συναισθηματικά και δεν ξέρουν γιατί. Ξαναθυμίζω, το έχω πει και σε πολλά άλλα βίντεο, ότι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, Complex Post Traumatic Stress Disorder, είναι μια διαταραχή η οποία πρόσφατα έχει προσθεθεί στο ICD, που είναι το χειρίδιο για τις διαταραχές και τις ψυχικές και τις σωματικές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και ακόμη δεν έχει μπει στον DSM, που είναι το αμερικάνικο, εγχειρίδιο ταξινόμηση και διάγνωση ψυχικών διαταραχών, το οποίο εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Ακόμη δεν έχει μπει στον DSM. Θα μπει όμω, έχει μπει ήδη στο ICD και γίνεται πολλή μελέτη πάνω στο ζήτημα. Είναι πολύ φρέσκια γνώση. Πάρα πολύ φρέσκια γνώση. Και δυστυχώ ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτέ, άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας και οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, τις πολύ τελευταίες, τις πολύ φρέσκες των τελευταίων δύο-τριών ετών, μπορεί να αντιμετωπίζουν ανθρώπους, να αντιμετωπίζουν ζευγάρια από μια λαθεμένη οπτική. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι ειδικοί ψυχικής υγείας και να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το τραύμα να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη δυσλειτουργία η οποία προέρχεται από το τραύμα. Εδώ θέλω να πω ότι σε αυτό εδώ το κανάλι μιλάμε πάρα πολύ για τον αρκισισμό και τη συνεξάρτηση. Ο ναρκισμό, το αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος λειτουργεί εγωκεντρικά δεν έχει καμία ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους και νοιάζεται μόνο να νιώθει ο ίδιος καλά και να παίρνει ο ίδιος αυτά που θέλει να πάρει από τη ζωή. Και η συνεξάρτηση, ο συνεξαρτητικός τρόπος δεσίματος ή ένας συνεξαρτητικός στυλ προσωπικότητας είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος δεν νιώθει καλά να είναι μόνος του και ψάχνει να αγκιστρωθεί πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο και να γίνει ένα με τον άλλον άνθρωπο προκειμένου να νιώσει ασφάλεια και οι συνεξαρτόμενοι πολλές φορές δίνουν, δίνουν, δίνουν στους άλλους και χάνουν τον εαυτό τους και έτερο προσδιορίζονται όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Τι συμβαίνει όμως σε σχέση με το τραύμα και τη συνεξάρτηση και τον αρκισισμό. Και οι ναρκιστέ μπορεί να έχουν σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες και οι συνεξαρτόμενοι μπορεί να έχουν σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Κατά θεωρώ ότι και οι ναρκισιστές και οι συνεξαρτόμενοι έχουν σύνθετη διαταραχή τραυματικού στρε. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα έναν άνθρωπο με συνεξαρτητικά στοιχεία, ένα συνεξαρτώμενο, ο οποίο να μην απορριθμίζεται συναισθηματικά και να τα χάνει, ούτε έχω συναντήσει μέχρι τώρα έναν ναρκισιστή, ο οποίο να μην απορριθμίζεται συναισθηματικά και να παθαίνει εκρήξει ναρκιστική οργή. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν ναρκιστή και σε έναν συνεξαρτώμενο όσον αφορά στο πώ διαχειρίζονται. Τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και την απορρίθμιση που προκύπτει λόγω τη διαταραχή, είναι του πώ την εκφράζουν. Ένα ναρκιστή θα την εκφράσει με οργή, θα την εκφράσει με ξεσπάσματα οργή, θα την εκφράσει με επιθετικότητα, ενεργητική και παθητική επιθετικότητα, ενώ ένα συνεξαρτώμενο τη συναισθηματική απορρίθμιση, πολύ πιθανό να την εκφράσει με πλήρη υποταγή στον άλλο άνθρωπο, με πλήρη έλλειψη βούλησης με ένα πάγωμα το οποίο τον κάνει να είναι ακόμη περισσότερο υποβόλυμος στο να γίνει δούλος, υπηρέτης, άνθρωπο ευχαριστητής των άλλων ανθρώπων. Εντάξει, δεν είναι συγχωροχάρτη το να έχει τραύματα. Δεν είναι συγχωροχάρτη, δεν αποτελεί συγχωροχάρτη το να έχει τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Για να συμπεριφέρεσαι ναρκισιστικά και εγώ κεντρικά. Δεν είναι δικαιολογία το ότι εγώ απορριθμίζομαι συναισθηματικά επειδή έχω πολλά τραύματα από την παιδική μου ηλικία και γι' αυτό το λόγο ξεσπάω πάνω σου με ναρκιστική οργή, με ξεσπάσματα ναρκιστική οργή, γι' αυτό το λόγο σε μειώνω, γι' αυτό το λόγο σε κατηγορώ ότι είσαι μαζί μου για τα λεφτά μου, γι' αυτό το λόγο σε αφήνω σε απόσταση, γι' αυτό το λόγο αμφισβητώ τα κίνητρά σου και βγάζω τα κομπλεξίλικα μου επάνω σου. Δεν είναι δικαιολογία το τραύμα. Δεν είναι δικαιολογία η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και η απορρίθμιση που προκύπτει για τέτοιε κακέ συμπεριφορέ. Με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι δικαιολογία και για του συνεξαρτώμενου η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και η απορρίθμιση που προκύπτει ώστε να αφήνουν τον εαυτό του αφύλακτο και για να γίνονται θύματα σε κάθε συμφεροντολόγο άνθρωπο που θέλει να του ρουφήξει την ενέργεια και να του χρησιμοποιήσει για να διαχειριστεί τη δική του συναισθηματική απορρίθμιση. Own your trauma. Ο καθένα από εμά να αναλάβει την ευθύνη των δικών του τραυμάτων. Τα τραύματα μα δεν μα δικαιολογούν για να είμαστε παλιόπαιδα. Εάν ακούτε αυτό το βίντεο και τα άλλα βίντεο στο κανάλι και θέλετε να κάνετε ψυχοθεραπεία, αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε email και να μου ζητήσετε να σας συστήσω ειδικούς, τους οποίους τη χάνει να γνωρίζω σε διάφορε πόλει στην Ελλάδα ή που κάνουν συνεδρίε μέσω διαδικτύου, οι οποίοι να είναι ενημερωμένοι όχι μόνο σε σχέση με το τραύμα και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, αλλά και σε σχέση με τον αρκισμό και τη συνεξάρτηση. Σίγουρα υπάρχουν ειδικοί που είναι ενημερωμένοι. Τυχάνει εγώ να γνωρίζω κάποιου, του οποίου του συστήνω χωρί κανένα όφελο. Μην φανταστείτε ότι <laughs> έχω φτιάξει ένα δίχτυο και συστήνω και περνομίζε. Καμία σχέση. Με τον ίδιο τρόπο που θα ήθελα κι εγώ όταν ήμουν νεότερη, να πήγαινα σε έναν ψυχολόγο ο οποίο να αντιλαμβάνεται τη σύνθετη διαταραχή του μετατραυματικού στρε, να αντιλαμβάνεται την αρχισιστική κακοποίηση που βίωσα μεγαλώνοντα και να με βοηθήσει να αναγνωρίσω τα στοιχεία συνεξάρτηση που είχα και να με βοηθήσει να γιάνω, να ιαθώ, με τον ίδιο τρόπο θέλω σε ανθρώπου που το ψάχνουν Εάν έχω γνώσει και αν γνωρίζω κάποιο ψυχολόγο ή ειδικό ψυχική υγεία στην περιοχή του που να είναι ενημερωμένο σε σχέση με το τραύμα, τι διαταραχέ τραύματο, τον αρκισμό και τη συνεξάρτηση, να κάνω μια σύσταση. Και σίγουρα υπάρχουν, ειδική ψυχική υγεία που δεν γνωρίζω εγώ, η οποία είναι επίση ενημερωμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι όλοι οι ειδικοί ψυχική υγεία δεν γνωρίζουν για το τραύμα και γνωρίζω μόνο εγώ, ή ότι όλοι οι ειδικοί ψυχική υγεία δεν γνωρίζουν για τη συνεξάρτηση και τον αρκισμό και γνωρίζω μόνο εγώ. Καμία σχέση. Απλώ εγώ επειδή είμαι αφιερωμένη στο διάβασμα και στην παραγωγή ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο και στη συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Είμαι πιο ευαισθητοποιημένη σε σχέση με τις καινούριε εξελίξει στον τομέα μας επειδή ακριβώς έχω χρόνο για να διαβάσω, έχω χρόνο για να επιμορφωθώ έχω χρόνο για να μάθω τα καινούρια δεδομένα και να μπορέσω να τα μεταφέρω μέσα από τα βίντεο Είναι καλό να πηγαίνουμε πίσω και να καταλαβαίνουμε τι έγινε στις ιστορίες της ζωής μας όμως υπάρχει πάντοτε η παγίδα, η μεγάλη παγίδα να δίνουμε δικαιολογητικά σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν κακοποιητικέ προσωπικότητε, όπω την ναρκιστική προσωπικότητα. Και χθε είχα μία συζήτηση με μία κοπέλα πάλι από το τέταρτο επίπεδο, η οποία παρακολούθησε το podcast το χθεσινό που είχε να κάνει με τη συναισθηματική ομομηξία και ένιωσε συμπόνια για τον εξαιρετικά ναρκισιστή και τον εξαιρετικά κακοποιητικό πρώην γιατί αναγνώρισε σε εκείνο το βίντεο ότι ο ίδιο ήταν γονιωπημένο παιδί και η μητέρα του εξασκούσε συναισθηματική ομομηξία σε αυτόν. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτό το θέμα. Τι γίνεται όταν ακούμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο και αντί να το εφαρμόσουμε επάνω μα, αντί να σκεφτόμαστε μήπω εμεί υπήρξαμε γονεοποιημένα παιδιά, μήπω εμεί έχουμε υποστεί την αρχισιστική κακοποίηση και συναισθηματική αιμομηξία, να ακούμε τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο προσπαθώντα να δίνουμε συγχωροχάρτια σε πρώην γενήν κακοποιητικού. Σα αγαπώ πολύ.